Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εντάξει, έχουμε χαρά που έχουμε τον καλεσμένο εδώ στο στούντιο και είναι και ένας αγαπημένος καλεσμένος. Βέβαια. Οπότε και οι δυο θέλαμε να τον καλωσορίσουμε. Άντε, πες τα. Όχι, όχι, εσείς, παρακαλώ. Εσείς. Εγώ ξεχνάω πάντα τους τίτλους, γι' αυτό το είπα. Δεν χρειάζεται. Δεν σας πειράζει όμως. Όχι, καθόλου. Κύριε Στεφανάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Λοιπόν, Αλέκο Στεφανάκης μαζί μας, γνωστός κτηνίατρος, ερευνητής κτηνίατρος. Πάντα. Αυτό είναι το χουί που δεν άφησα ποτέ μου και σκοπεύω να μην το αφήσω. Και πρώην πρόεδρος βεβαίως του Παρατήματος. Επί πολλά χρόνια. Επί πολλά χρόνια, αλλά καιρό στα νιάτα. Εντάξει, τώρα έχει συνηθίσει το πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, μετά λίγο δυσκολεύεσαι με τους τίτλους, ναι, το ξέρετε αυτό. Κοιτάξτε, έκλεισα περίπου μια 25 ετία που ήμουν σε διοικούς εκεί, είχα περίπου τις περισσότερες φορές για τη θέση του αντιπροέδρου και 12 χρόνια ήμουν πρόεδρος. Πρόεδρος. Οπότε προσπαθεί η κοινωνία, γιατί εγώ το είχα πάρει απόφαση, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει πραγματικά διάδοχη κατάσταση μετεξέλιξη. Για μένα είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Οπότε, ήταν χαρά για μένα το πέρασμά μου και η συμμετοχή μου ακόμη. Δηλαδή, δεν, όταν χρειάζεται, συμμετέχω. Χαίρομαι γιατί οι θεσμοί είναι θεσμοί, τα επιμελητήρια είναι επιμελητήρια. Και εγώ είχα τη χαρά και την τιμή και όσο ήμουνα στη δικούσα, πίεζα να έχει το ρόλο του. Σύμβουλος της πολιτείας. Βέβαια. Και η πολιτεία το ξέρει, κύριε Στεφανάκη. Γιατί εμείς, όχι για το ΓΕΟΤΕ μόνο, για όλα τα επιμελητήρια. Ναι, εκεί δυστυχώς δεν το ξέρει. Ευτυχώς εμάς. Η περιφέρεια, εγώ όταν έλαβα την Προεδρία, έπεσα στην αιρετή περιφέρεια και ήταν οι πόρτες ορθάνυχτες και κάναμε πράγματα. Στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης. Πάμε χιλιόμετρα μπροστά, η μόνη περιφέρεια που έχει. Η αγροδιατροφική σύμπραξη, οι σχολές, ασωμάτων, οι σχολές. Σε αυτά τα πράγματα το ΓΙΟΤΕ έχει βάλει πολύ πλάτη και βάζει έτσι, συμβουλευτικά. Στρατηγικό σχέδιο οδηπορικό για την αντιμετώπιση της πρόληψης της ξυλέλας, να μην σας τα παριθμίσω όλα και συνεχίζουν ακόμα οι επόμενοι κανονικότατα. Λοιπόν, τσουκουτσούκου τα βάλατε στο τραπέζι τα διάφορα που θέλαμε. Ακριβώς. Τι γίνεται με το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε χαρά και ευτυχία και χοντεύει να μας γίνει δυστυχία. Πρόσφατα είπα στον Υπουργό, στη σύσκεψη εδώ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Αβιανάκη, ότι πνίγει η Θεσσαλία και κοντεύουμε να μας πνίξει εμάς. Φέτο έχουν γίνει δύο τρομακτικά κακά. Γιατί η Κρήτη, έχοντας ένα ψηλό βιωτικό επίπεδο εξαιτίας του τουρισμού, και καλά το κάναμε, και επειδή εμείς δεν θέλουμε να καθίσουμε φρόνιμοι, παράλληλα με τον τουρισμό, μεταξελίξαμε την αγροδιατροφή μας και έχουμε μεταξελίξει, έχουμε φτιάξει μια υπέροχη προβατοτροφία. Καταπληκτική. Όπως επίσης και τα άλλα κομμάτια της κοινοτροφίας μας, κοτόπουλα, κουνέλια. Παράγουν εντελικατές σε προϊόντα και για εμάς και για τα καλά μαγαζιά της Αθήνας. Να το ξέρετε αυτό. Εδώ, στην Κρήτη, την τουριστική. Έχουμε λοιπόν ένα ψηλό βαθμό εξυγχρονισμού που απαιτεί. Δουλεύει, παράγει και εξάγουμε και αρνιά και γάλα. Ναι, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, και ξαφνικά παθαίνουμε δύο συμφορές εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Δεν βρέχει, άρα δεν οργώσαμε, δεν φυτέψαμε κτηνοτροφικά φυτά που τα χρειαζόμαστε. Δεύτερο, δεν είχαμε λιές, δεν κάναμε και κυκλική οικονομία. Δηλαδή να ταΐσουμε τα λιόφυλλα. Δεν είχαμε λιόφυλλα φέτο. Δεύτερη καταστροφή. Τρίτο, 65 με 70 λεπτά το κιλό το τερφύλι το σανό. Απίθανο. Πώς θα βγάλεις γάλα? Ναι. Πώς θα ταΐσεις ένα ζώο μυρικαστικό που το 50% της διατροφής του πρέπει να είναι βόσκηση, όπως είναι τα δικά μας που είναι συστήματα ελευθέρας βόσκησης. Τα ζώα μας είναι κάθε μέρα έξω. Προχθές λοιπόν που έκανα τη συνέντευξη με τον αγαπητό. Τον κύριο Παπαδάκη. Με το που βγήκε η εφημερίδα την επομένη, δεν θέλω να σας πω τι έγινε. Πέρα από το ότι πάρα πολλοί είδανε τα λάθη τους, δέχτηκα πάνω από 150 τηλεφωνήματα από παραγωγούς για λεπτομέρειες περισσότερες από ό,τι έγραφε στην εφημερίδα. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι πιέζονται, βλέπουν το χόρτο το οποίο εξελίσσεται, αλλά έχει τρομερό ποσοστό νερού. Με αποτέλεσμα να στομαχιάζουν τα ζώα. Δεν είναι η θρεπτικότητα. Τα ζώα παθαίνουν. Δηλαδή είναι δώρον άδωρον, κύριε Στεφανάκη. Όχι, όχι μόνο. Παθαίνουν. Έχουμε απώλεια εισοδήματος. Αρρωσταίνει το ζώο. Παθαίνει αφρόδη μετεωρισμό. Κίνδυνο για απώλειες. Αυξημένες νησιμότητες, για να το πω διαφορετικά. Και ασφαλώς πτώση της γαλακτοπαραγωγής στο χειρότερο στάδιο. Και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική παροχή της εκπομπής. Πραγματικά, σας το μεταφέρω σαν αντίκτυπο, γιατί γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο που τα κάνουμε με χαρά, γιατί προάγουμε τον τόπο μας και εμάς τους ίδιους. Το φαγητό μας. Δεν θέλει λεμαργία.
μία ώρα το πρωί, μία ώρα το απόγευμα. Συνολική βόσκηση μέχρι να μεστώσει το χόρτο, καταλαβαίνουν οι φίλοι οι χτινοτρόφοι, 2 ώρες το πολύ βόσκηση. Οι 3 ώρες είναι καταστροφή. Α, ναι. Μία ώρα πολύ πρωί ή αφού... Όχι, όχι. 10 η ώρα, να πιούνε καφέ. Μετά. Αφού έχει περάσει υγρασία δηλαδή είναι, πρώτα απ' όλα. Είναι καλύτερα να πάνε αυτοί για καφέ και τα ζώα να είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει κλαδί ή μέσα στη μάντρα τους, από το να τα έχουν στα χόρτα όλη μέρα, να κάνουν παραβολή όπως λένε, και το βράδυ να μαζεύουν καταστροφές. Ας πάνε και για ένα καφέ. Άρα 1-2 ώρα τη μέρα. 1-2 ώρα, ναι. Έχω υπολογίσει ότι όταν μπουν σε ένα καλό χωράφι που έχει χόρτα, τα αγαπημένα μας πρόβατα, τα ντόπια, καταναλώνει 1-5 κιλά χόρτα. Δεν θα είναι παραπάνω. 5 κιλά χόρτα. Βέβαια. Είναι το αίσθητο της αυτοσυντήρησης. Φοβερό. Ναι, είναι φοβερό το πώς δουλεύουν όταν βρούνε το. Δουλεύει το αίσθητο της αυτοσυντήρησης με αποτέλεσμα να έχουμε. Αυτή την πρακτική συμβουλή τώρα την ξέρουν οι χτινοτρόφοι. Πάρα πολύ και πάρα πολύ τη μαθαίνουν μετά από λάθη. Πολλά λάθη. Όλη αυτή το ανάποδο μας το έχει κάνει, γιατί φανταστείτε, αν ήταν ένας πολύ πιο δρυμής χειμώνας, πιο λογικός χειμώνας, το χώρο θα ήταν μικρό. Ναι. Δεν θα κάνει την πολυτέλεια. Τώρα βρέχει λίγο, ψελές θερμοκρασίες και μεγαλώνει πολύ γρήγορα, αλλά είναι νερό. Είναι νερό. Που δεν έχουμε. Ναι, είναι μια μεταβολή η οποία βγαίνει συνέχεια και κάθε μέρα. Η κλιματική κρίση μας έχει κάνει πάρα πολλές μεταβολές φέτος. Και εγώ που δουλεύω στο παραγωγικό σύστημα, χρειάζεται να το προσαρμόσουμε. Να προσαρμόσουμε τις συμπληρωματικές ζωοτροφές που παράγουμε στη βιομηχανία ζωοτροφών. Πρέπει να έρθει να συμπληρώσει, να βοηθήσει. Πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα διατροφής. Και ασφαλώς δεν φτάνει αυτό. Όλα αυτά τα στρεσογόνες καταστάσεις στα ζώα προδιαθέτουν σε νοσήματα. Είχαμε μια τρομερή ταλαιπωρία και απώλειες στα νεογέννητα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μεγάλη δουλειά μέχρι να αξιωθούμε να βάλουμε μπροστά τη σχολεία σωμάτων, που την προωθεί η περιφέρεια με τον ΕΛΓΟ, για να αποκτήσουμε τα ζώα μας, να τα βελτιώσουμε. Τώρα φέρνουμε ξενικά ζώα, τα ζώα μαζί με αυτά έρχονται και τα μικροβιά τους. Κύριε Στεφανάκη, εξηγήστε μας λίγο για το, αυτό που είπατε με τον καιρό, πώς σκοτώνει τα νεογέννητα, δηλαδή πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Είχαμε απώλειες φέτος συν 10%. Δηλαδή, φυσιολογικά όταν μεγαλώνουν τα αρνιά, τα κατσίκια, εγώ το λέω ότι είναι του Θεού, είναι ένα 5%. Σφάλματα, ο χτινοτρόφος και τα λοιπά, άλλο ένα 5%, είμαστε 10-12%. Φέτος έχει ξεπεράσει 25%. Γιατί γίνονται θερμοκρασίες. Έχει ζέστη την ημέρα και το βράδυ πέφτει κρύο. Το στρες που στρεσάρει και εμάς, αυτά είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, είναι σε ένα στάβλο, ο οποίος δεν θερμαίνεται. Όμως εμείς έχουμε απλές κατασκευές εδώ, δεν έχουμε κλειστά συστήματα. Τα ζώα μας είναι, είπαμε, ελευθέρας βοσκής. Να το φωνάζουμε. Τα προϊόντα που παράγουν είναι ελευθέρας βοσκής. Είναι ο τόπος μας, η ταυτότητά μας, το τραπέζι μας. Δεν είναι η κλειστή βιομηχανία. Λοιπόν, αυτά είναι εκτεθειμένα λοιπόν. Όταν έχει καλές μέρες, τι κάνουνε, τα παίρνει ο ύπνος, λέει η μαμά έχει γάλα, και όταν ξυπνήσει, πάνε και πίνουν 1,5 κιλό γάλα. Στο μαχιάζουν. Όταν έχει κρύο, κάνουν το ανάποδο. Κοιμούνται, βαριούνται να πάνε, λέει η μαμά έχει γάλα. Με αποτέλεσμα να έχουμε δυσπεψία από το γάλα, στρες, ανάπτυξη του κολυβάγελου, διάρρεια και μετά έχουμε κάποιες δυσκολίες με το μικρόβιο της εντεροτοξινεμίας που υπάρχει φυσιολογικά στο έντερο, το οποίο δυστυχώς φέτος δεν το καλύπτουν σωστά τα εμβόλια. Μάλιστα. Και έτσι έχουμε αλλάξει ολόκληρο το σύστημα. Δηλαδή, περιορίζουμε το θυλασμό. Αλλιώς δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Δείτε πόσα πράγματα σε ένα παραγωγικό σύστημα δομημένο. Να. Δομημένο. Περιορίζουμε το θυλασμό, Ναι, ναι, για να μην έχουν το γάλα που όσο θέλουν. Γιατί αυτό κάνει μετά καταστροφές. Χάνουμε το αρνί. Και αν ο παραγωγός δεν είναι σχολαστικός, θα χάσει και το γάλα. Δεν σταματάει ο θυλασμός, σταματάει η έκρηση του γάλακτος, άρα αναστολή της γαλακτοπαραγωγής. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια κατάσταση που ήρθε για να μείνει. Βέβαια. Ετοιμαζόμαστε για τις εξελίξεις. Εγώ επειδή τα δουλεύω και ερευνητικά, και επειδή παρακολουθούμε, κάνουμε και εργασιακές εξετάσεις και μέσα από ερευνητικά προγράμματα παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη, ασφαλώς πιστεύω ότι ήρθαν για να μείνουν και θα πρέπει να αλλάξουμε τα συστήματά μας. Ωραία. Τώρα, ένας παραδοσιακός κτηνοτρόφος που είναι πάπου προς πάπου και έχει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει τα ζώα του σε μια μάντρα, όπως λέτε, τα βγάζει το πρωί, τα βάζει το μεσημέρι, τα βγάζει το βράδυ, τα ξαναβάζει μέσα και τελειώσαμε. Θα μπορέσει να επιβιώσει στις συνθήκες αυτές που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή? Όχι. Απλά τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο? Αν μπείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία, θα δείτε ότι η περιφέρεια Κρήτης, η τουριστική, όπως είπαμε, έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Περίπου 4.000 άτομα εντάχθηκαν στα προγράμματα νέων αγροτών. Σε καμιά άλλη περιφέρεια τόσα πολλά
ιδιαίτερα σε σχέση με την έκταση της Κρήτης. Mm-hmm. Άρα εμείς δεν έχουμε ηλικιακή γύρανση. Έχουμε ηλικιακή ανανέωση. Έχουμε ηλικιακή ανανέωση ή μπήκαν τα προγράμματα για να πάρουμε τα λεφτά, να πάρουμε τα 4x4. Γιατί αυτό είναι fact που έχει συμβεί. Το 4x4 είναι μια άλλη ιστορία που όταν θα τη συζητήσουμε. Είναι απίστευτα σφάλματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ και του τρόπου που επέλεξε να αξιοποιήσει τα κονδύλια, τα πολύτιμα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μπράβο. Έχουν γίνει εγκλήματα. Μεγάλα σφάλματα, βέβαια, που τα επέτρεψε, τα επιτρέπει η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Ναι. Η οποία χάνει το στόχο και βρέθηκε η Ευρώπη σήμερα να είναι εντελώς εγκλωβισμένη. Η Ευρώπη διατρέχει, περνάει απίστευτο πρόβλημα επιστησικής κρίσης. Ναι. Το σκεπάζουμε, αλλά είναι μπροστά μας. Ναι. Εγώ βλέπω τι γίνεται με τη διακίνηση των Δημητριακών. Επειδή δουλεύω συμβουλευτικά στη βιομηχανία ζωοτροφών, βλέπω από πού έρχονται οι πρώτες ύλες. Ουκρανία, Ρωσία. Ναι. Δηλαδή από πουθενά τώρα. Ναι, γιατί εμείς υποστηρίξαμε την αγρανάπαυση. Και σε εμάς, πού είναι τα παιδιά μας στις δουλειές μας. Ναι. Το κενό καταλαμβάνεται. Βέβαια. Σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε, το κενό καταλαμβάνεται. Ναι, κενό, μετά από 2 ή 3 χρόνια, όταν οι θέσεις θα καταληφθούν από άλλους, οι δικοί μας θα μείνουν άνεργοι. Το λέω γιατί ξέρω ότι οι επιχειρήσεις ζουν ένα εφιάλτη. Οι υπηρεσίες ζουν ένα εφιάλτη. Οι υπηρεσίες είναι αποδεκατισμένες. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι αποδεκατισμένες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η κτηνιατρική στο Ρέθυμνο. Η διεύθυνση γιορτή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και πώς θα λειτουργήσει η ΑΣΟΜΑΤ, όταν, αν και. Ελπίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια προσέγγιση, υπάρχουν συγκρούσεις. Δηλαδή, από τη μια βλέπετε ένας τεράστιος αγώνας του παραγωγικού συστήματος να στηθεί, να δουλέψει και ισχύει ασφαλώς για το τουριστικό μας προϊόν. Και μια στιγμή. Εμείς λείπουμε από τις δουλειές μας. Εγώ, επειδή ασχολούμαι και ένα κομμάτι της κτηνιατρικής που κάνω, που είναι η ασφάλεια των τροφίμων, άρα εμπλέκουμε στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στα ξενοδοχεία, ζούμε ένα εφιάλτη. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τους ανθρώπους να δουλέψουν σωστά. Να. Γιατί υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη και είναι λάθος μας. Είναι λάθος μας. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο λάθος. Σαν κοινωνία. Δεν μπορούμε να λείπουμε από τα σπίτια μας, από τις δουλειές μας, δηλαδή από το γάμο μας. Το λέω γιατί και η κτηνοτροφία ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Να μην σας πω ότι παθαίνουν τα τυροκομεία και η μεταποίηση. Γιατί όλα αυτά, πού πήγαμε. Πού πήγαμε. Ρωτώ. δεν πρέπει να πάμε. Δεν πρέπει. Γιατί τώρα που είπατε τυροκομεία, η παραγωγή γάλακτος πόσο έχει πέσει, κύριε Στεφανάκη, στην Κρήτη μιλάμε. Έτσι. Στην Κρήτη φέτο η παραγωγή γάλακτος έχει πέσει ένα 10-15%. Ναι. Το παλεύουν όμως γιατί επιμένουν τα τοπικά τυροκομεία να κρατούν σε αξιοπρεπή τιμή την τιμή του γάλακτος. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει εδώ. Και θα πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους και εννοώ από τις υπηρεσίες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τους ίδιους τους παραγωγούς που δουλέψαν και φτιάξαν αυτό το παραγωγικό σύστημα. Εμείς επιβιώνουμε στην Κρήτη με 50 πέρυσι, 55 λεπτά το τριφύλι, 15 είναι απάνω. Ναι. 15 είναι απάνω. 1,50, 1,60 πληρώθηκε το γάλα στην Πολυπελάδα και ήταν μέσα, ναι. Χρεοκοπούνε και εμείς με 1,30 είμαστε ευτυχισμένοι. Με 1,30 είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί δουλεύουν τα συστήματα, έχουν αριστοποιημένες παραγωγές. Έχει γίνει δουλειά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω μια συνεργασία με όλο αυτό το σύστημα καταπληκτική χρόνια τώρα, όπου πραγματικά παράγει. Και 1,30 άμα πωλείτε το γάλα, πώς γίνεται η γραβιέρα να είναι 17 ευρώ. Καταρχήν θα στο σούπερ μάρκετ δηλαδή. Ναι, ναι, θα σας πω το εξής. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει το εξής. Αν πάτε τώρα, να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ. Εγώ επειδή κάνω εσωτερικούς επιθεωρήσεις, έχω την τύχη και παρακολουθώ και τις τιμές. Το βλέπω. Είστε και παρατηρητή. Είναι φορές που δεν το αντέχει το κεφάλι μου. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή να βλέπετε, ας πούμε, τυρί που δεν είναι τυρί. Δηλαδή προϊόντα vegan. Ναι. Δηλαδή αλεύρι με μαργαρίνη και 5 πράγματα. Φυτικά. Ναι. Διπλάσια τιμή από το τυρί. Από τη φέτα. Μπέργκερ φυτικό. Δηλαδή τι μπορεί να έχει. Κολοκυθάκι, καροτάκι. Mm. 5 φυτικά πραγματάκια, αλευράκι και μαργαρίνη. Διπλάσια τιμή από το κανονικό μπέργκερ που έχει κρέας. Επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο και ξεπεινάσαμε, επειδή εξελίξαμε τη ζωική παραγωγή.
Δηλαδή, επειδή καταφέραμε χωρίς γενετική τροποποίηση και φτιάξαμε κλόνου ζώα, το οποίο τον παίρνουμε 300 αυγά το χρόνο. Χωρίς γενετική, με σωστή διατροφή και μια ποιότητα ζωής, ζωή και κότα. Αυτό μας ξεπίνασε. Θα το χάσουμε. Θα το χάσουμε έτσι που πάει. Ναι, μα, γιατί ξέρετε, βλέπετε ότι με τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστος ο κόσμος που μπορεί να μπει ναι, να πάρει. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αν δεν στύψουμε να σεβαστούμε το σύστημα και να υπάρχει μια ισοκατανομή. Να μην σας πω ας πούμε τα νούμερα. Δηλαδή ρώτησα τρεις ανθρώπους που εμπλέκονται στο εμπόριο αρνιών. Τρεις από τους αρκετούς που υπάρχουν στην Κρήτη. Ο καθένας τους έστειλε τα Χριστούγεννα 6 με 7.000 αρνιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Wow. Ναι, τρεις που ρώτησα έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η Κρήτη παράγει. Σήμερα ταξιδεύει πολύ γάλα και πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που θα πρέπει να γίνει το ανάποδο. Κανονικά. Έτσι. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε σύρωμα καλαμποκιού που πιάνει 10 λεπτά το κιλό ή 8. 0,8 δηλαδή. Ναι. 0,8. Είναι κύριε Στεφανάκη, μια μικρή παρένθεση. Στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για τα νεκρά, έτσι, τα νεογέννητα, ρωτάνε οι τηλεθεατές με τις αντιβιώσεις να δώσετε κάποια συμβουλή, αν θα ναι, γίνεται. Ναι, μια μικρή παρένθεση και συνεχίζουμε. Ναι, θα σας πω, θέλω ευκαιριακά και πάλι σας ευχαριστώ. Πρώτον, όταν δίνουμε μια αντιβίωση που μας δέσει εδώ ο κτηνίατρός μας, όταν δεν δουλεύει πρέπει να προβληματιστούμε. Mm-hmm. Πρώτη αντίδραση. Είτε το αντιβιωτικό δεν σκοτώνει το μικρόβιο ή κάποιος παράγοντας είναι από πίσω, ή δεν έχουμε κάνει σωστή διάγνωση ή κάποιο λάθος κάνουμε στην εκτροφή του ζώου. Ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα ανακλαστικό. Να ξαναρωτήσει το κτηνίατρο, να ρωτήσει να συνεννοηθούμε. Τώρα, η καλύτερη φιλοσοφία στο παραγωγικό ζώο είναι η πρόληψη. Mm. Που σημαίνει σωστοί εμβολιασμοί, σωστά εμβολιακά προγράμματα στους φίλους που μας ακούνε, εξαιτίας της εισβολής μάλλον ανθεκτικών στελεχών στην εντεροτοξινεμία, τα αρνιά μόλις, και τα καρσικά και μόλις γίνουν 20 ημερών θα κάνουν το πρώτο εμβόλιο εντεροτοξινεμίας. 20 ημερών. Ναι, το πρώτο. Και αφού η μαμά τους είναι σωστά εμβολιασμένη, ξέρουν. Από εκεί πέρα στη γέννα, στη φάση της γέννας, έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι, επειδή τα ζώα μας γεννούν και κάνουμε διπλά αρνιά, έχουμε πρόβλημα υδροφυτικής βροχοπνευμονίας. Το δεύτερο αρνί καταπίνει υδροφά στο πνεύμονα υγρά και αυτά μετά μολύνονται και κάνουν πνευμονία. Έχουμε πνευμονία από επιπλοκή. Mm-hmm. Ναι, παστεριδίαση είναι, αλλά είναι από υδρόφηση. Ναι. Ναι. Ασχολούμαι με την έρευνα και γι' αυτό. Άρα, επειδή δεν ξέρουμε ποιο είναι πρώτο δεύτερο αρνί, προληπτικά την ημέρα που γεννιέται τα αρνάκια, ένα ml τερραμικίνη, οξυτετρακυκλίνη μακράς διάρκειας. Εμείς στην κλινιατρική έχουμε μεγάλες πολυτέλειες. Κάνουμε μία νεσούλα που αφήνει αντιβιωτικό για τρεις μέρες στον οργανισμό. Uh-huh. Εκπληκτικό. Μεγάλη ευκολία. Έτσι προλαβαίνουμε τις πνευμονίες. Και το δεύτερο, όταν αρχίσει να χαλάει ο καιρός όπως είναι τώρα που κάνει μέγιστα ελάχιστα βροχές υγρασίες, έχουμε την νόσο του υγρού στόματος, ένα καινούριόφερτο νόσημα τα τελευταία 10 χρόνια, να, το οποίο παράγει ένα δηλητήριο στο έντερο, το μικρόβιο, το οποίο είναι υπατοτοξικό, άρα καίει το αρνί. Και να το σώσουμε δεν αναπτύσσεται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μαζί με στα όψιμα αρνιά, αυτά που είναι γεννημένα τώρα και που ταλαιπωρούνται, μαζί με την οξυτετρακυκλίνη ενδομικά, να δώσουν μια αμπικυλίνη από το στόμα. Δώσαμε όλες τις χρηστικές συμβουλές. Ναι, γιατί ναι, ρωτάνε ναι, καταλαβαίνω. Τα ξέρουν αυτά. Πρόληψη. Γιατί... Πριν πέσουν κάτω. Πρόληψη. Γεννήθηκε, το φτιάχνουμε. Γιατί όταν αρχίσουμε στο παραγωγικό ζώο να κυνηγούμε το πρόβλημα, όπως γίνεται ας πούμε, στα θέματα υγείας του ανθρώπου ή στα θέματα των οικών ζώων μας, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί ξέρετε, έχουμε χάσει και την παραγωγικότητα και την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Έχουμε χάσει όλο το παιχνίδι. Οπότε, ναι, δηλαδή, προλαμβάνομαι. Προλαμβάνομαι, ναι. Η κτηνιατρική, το παραγωγικό ζώο έχει μόνο αυτή τη φιλοσοφία. Όπου δεν έχει τηρηθεί, έχουν κλείσει δουλειές. Άστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα για πολύ για τις συμβουλές. Να είστε καλά. Χαίρομαι γιατί πραγματικά υπάρχει ένα καταπληκτικό ανακλαστικό και έχουμε, τέλος πάντων, είστε ένα μέσο μέσα από το οποίο εκπαιδευόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θες να πάμε διαφημίσεις τώρα? Ναι, είναι η ώρα. Ωραία. Άντε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.